Πήραμε τηλέφωνο στην κυρία Λόκου, σαν πρόεδρος των κομμωτών. Η μεγάλη της χαρά δέχτηκε να συμμετέχει σε όλο αυτό, όλοι οι κομμωτές και οι χουρίς. Και μας ειδοποίησαν ότι σήμερα θα γίνει αυτή η δράση και ήρθαμε με μεγάλη μας χαρά να δούμε εδώ πέρα και να λάβουμε μέρος κι εμείς, ώστε να πάρουμε και τις κοτσίδες μετά. Ο σύλλογος μας θέλησε να βοηθήσει τους ασθενείς που έχουν το πρόβλημα και να τους ανεβάσουμε ψυχολογικά και με αυτόν τον τρόπο θέλαμε να κάνουμε μπερούκα. Ψάξαμε και είδαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό. Απευθυνθήκαμε σε κομμωτήρια της Καλονής και της Μυτιλίνης και με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να μαζέψουν κοτσίδες για να υλοποιήσουμε το στόχο μας. Ποιες είναι άλλες ανάγκες των μελών του Συλλόγου? Ψυχολογική υποστήριξη, σιγά σιγά. Έχουμε ψυχολόγο στην ομάδα μας, σιγά σιγά βάζουμε κοινωνικό λειτουργό, διατροφολόγο, να μπορέσουν να προσφέρουμε υπηρεσίες, σιγά σιγά βέβαια αυτά. Έχονται κοντά μας εθελοντές να μας βοηθήσουν στο έργο αυτό. Σιγά σιγά όλα, γιατί είμαστε καινούριο σύλλογος, τον Οκτώβριο. Δηλαδή ήμασταν πριν σαν μια άτυπη ομάδα, αλλά σιγά σιγά όλα αυτά. Μέλη του συλλόγου είναι όλες οι γυναίκες που έρχονται αντιμέτωπες με τον καρκίνο ή με μια συγκεκριμένη πάθηση? Όχι. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά σαν ομάδα με γυναίκες του καρκίνου του μαστού. Σιγά σιγά όμως είδαμε ότι έρχονταν κοντά μας και κοπέλες οι οποίες δεν είχαν νοσήσει από μαστό, αλλά ήθελαν να είναι κοντά μας, και άτομα τα οποία δεν είχαν νοσήσει καθόλου. Και έτσι ανοίξαμε την ομαδούλα μας, την κάναμε πια σύλλογο γυναικών με νεοπλασία και φίλων εθελοντών, και μπορεί να έρθει όποιος θέλει κοντά μας για να μπορούμε να υλοποιήσουμε, να μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε όλα αυτά που θέλουμε, το έργο μας. Θέλω να τονίσω ότι οι περούκες δεν θα πάνε μόνο σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού, σε όποιον την έχει ανάγκη, άντρα, γυναίκα ή ακόμα και παιδάκι. Γι' αυτό και κάναμε, απευθυνθήκαμε να μαζέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερες περούκες για να μπορούμε να υλοποιηθεί όλο αυτό. Είμαστε ένας νεοσύστατος σύλλογος και αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με όλους τους κομμωτές τα κομμωτήρια της Λέσβου και έτσι να συγκεντρώσουμε πλεξούδες ώστε να δημιουργήσουμε περούκες για τους κατοίκους της Λέσβου που το έχουν ανάγκη. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, οποιοδήποτε το έχει ανάγκη. Να προσφέρουμε χαρά, να προσφέρουμε χαμόγελα, γιατί πιστεύουμε ότι και η εμφάνιση τονίζει την αυτοπεποίθησή μας και έτσι οι άνθρωποι είναι πιο χαρούμενοι και έχουν περισσότερη δύναμη και όθηση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Εμείς είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θέλουμε η ροζ δύναμη να είναι ένα σημείο αναφοράς, όπου να νιώθουν ασφάλεια και σιγουριά, να μπορέσουν να μας καλέσουν. Ήδη δεχόμαστε και τηλεφωνήματα και μηνύματα, όπου ζητάνε συμβουλές, τους λύνουμε διάφορες απορίες που έχουν και θέλουμε να νιώθουν ασφαλείς και γυναίκες αλλά και άντρες να μας καλέσουν και να μιλήσουμε, να είμαστε δίπλα τους. Γι' αυτό κιόλας και τον σύλλογο τον ανοίξαμε, ανοίξαμε την αγκαλιά μας και δεν είμαστε απλά σύλλογος για γυναίκες. Το όνομά μας είναι Σύλλογος Γυναικών με Νεοπλασία και Φίλων Εθελοντών. Μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέλει δίπλα μας, είτε νοσεί είτε όχι. Πόσο σημαντικό είναι η κοινωνία να στέκεται δίπλα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού? Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι δεν νιώθουν σαν το μαύρο πρόβατο ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Νιώθουν και εκείνοι και οι άνθρωποι που νοσούν μέλος του συνόλου και ότι μπορούν και εκείνοι να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή του τόπου, ότι δεν είναι στην άκρη, δεν είναι στο περιθώριο. Καλή χρονιά, εύχομαι. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί γίνεται χαμός σήμερα. Έχουν έρθει πάρα πολλές και πολλές κυρίες, πολλά παιδιά για να κουρευτούν, για να δωρήσουν τα μαλλιά τους στην ροζ δύναμη. Είναι και εδώ και οι κοπέλες έχουν έρθει από τη ροζ δύναμη. Είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί υπάρχει μεγάλη προσέλευση και έχουμε μαζέψει πάρα πολλές κοτσίδες. Πόσες κοτσίδες περίπου? Είναι πάνω από 110 μέχρι στιγμής. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες? Θα συνεχιστεί. Αν θέλει κάποιος και ενδιαφέρεται να δωρήσει τα μαλλιά του σε κάποιο κομμωτήριό μας, ή θα το κάνουμε και μέσα στο, μάλλον αρχές Μαρτίου, θα δούμε τώρα, θα συνοηθούμε με τις κοπέλες, θα το κάνουμε και στην Καλονή, γιατί ενδιαφέρονται και πάρα πολλά παιδιά από τα σχολεία. Ενδεχομένως κάποιοι που δεν μπορούν να έρθουν τις ημέρες και τις ώρες που κάνετε σε αυτές τις δράσεις, πού μπορούν να απευθύνονται? Στα κομμωτήρια. Στα κομμωτήρια του σωματείου μας, σε μένα ή στη ροζ δύναμη. Είναι η πρώτη φορά που κάνετε μια τέτοια δράση? Και ξανακάνει. Κάναμε μια φορά στην Αγιάσο, μαζέψαμε μαλλιά. Έχουμε κουρέψει πολλές φορές, έχουμε στείλει μαλλιά στη Ρόδο για τα παιδιά με καρκίνο και θα ξαναστείλουμε πάλι κιόλας. Τώρα που μας γυρέψαν τη βοήθειά μας η ροζ δύναμη, είπαμε πολύ ευχαρίστως
Και είμαστε και πολύ ευχαριστημένοι γιατί έχει μεγάλη προσέλευση. Δεν το περιμέναμε ούτε εμείς οι ίδιες κιόλας. Είχαμε και πολλές κοτσίδες μαζέψει από πριν εμείς από τα κομμωτήρια και τις φέρανε όλοι οι συνάδελφοι. Θέλετε να κάνετε και ένα κάλεσμα στον κόσμο που μας ακούει? Όσοι μπορούν περισσότερο να κουρευτούν, είτε είναι τα μαλλιά τους βαμμένα, είτε είναι φυσικά, θα γίνουν πολύ πιο όμορφες γιατί το κάνουν για καλό σκοπό. Βασιλική, πώς αποφάσισες να δωρήσεις τα μαλλιά σου για αυτό το σκοπό? Είχα ακούσει από μία φίλη μου που είχε πάρα πολύ μακρύ μαλλί, το μάκρυνε βασικά για αυτό το λόγο. Και το είχα πολύ καιρό στο μυαλό μου ότι ήθελα κάποια στιγμή να το κάνω. Και τώρα που είδα ένα story μιας κοπέλας που είπε για αυτό που θα γίνει εδώ σήμερα, σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να το κάνω. Τώρα που είναι και αρκετά μακρύ. Τι θες να πεις στον κόσμο που μας ακούει? Να έρθουν και αυτοί όποιος έχει τα κατάλληλα εκατοστά που χρειάζονται γι' αυτό, να έρθουν και αυτοί να δωρήσουν μια τούφα. Είμαι πολύ χαρούμενος, και διότι για ακόμη μια φορά το νέο πολιτιστικό κέντρο που φτιάξαμε είναι χρήσιμο στην κοινωνία. Μία από αυτές τις χρησιμότητες συμβαίνει σήμερα με τη ΡΟΣ Δύναμη, με το Σύλλογο Κομωτών και με το ΙΕΚ, τους εκπαιδευτικούς Μυτιλήνης. Είναι μία προσφορά για τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν στη ζωή τους, ανεβαίνουν ένα Γολγοθά και έρχονται οι συλλογικότητες του τόπου μας να δώσουν ένα έμπρακτα, ένα τόνο όχι μόνο παρηγοριάς, αλλά να δώσουν και μια ουσιαστική βοήθεια με αυτή τη δράση που γίνεται σήμερα. Και φυσικά συγχαρητήρια στους πολίτες που προσέρχονται και δίνουν από τα μαλλιά τους προκειμένου να βοηθήσουν τους ανθρώπους εκείνους που βιώνουν χημειοθεραπείες, που βιώνουν μια φάση η οποία τους ρίχνει ψυχολογικά, αλλά αυτού το διακίνηση είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι τους δείχνουμε ότι μας έχουν όλους κοντά τους. Και έρχομαι αυτό το πράγμα να μην το βιώνει, να μην το βιώσει, να λιγοστέψει, να ελαχιστοποιηθεί, αλλά δυστυχώς η πραγματικότητα θέλει κάθε σπίτι σχεδόν να έχει περάσει ένα τέτοιο μαρτύριο. Και θεωρώ ο Θεός να τους έχει καλά και τους ανθρώπους, αλλά και αυτούς που βιώνουν αυτή τη δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους.